Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εύρος.gr στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης και στην πεζοδρομημένη και επίσημα πλέον έχουν κινήσει οι εργασίες Οδό Κύπρου. Θα μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο ζήτημα ποιος άλλος, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Λαμπάκης, ο οποίος βρίσκεται ήδη εδώ κοντά μας για να μας εξηγήσει τι ακριβώς περιλαμβάνει η ανάπλαση της οδού, που εννοείται συμπεριλαμβάνει την πεζοδρόμηση, για την τοποθέτηση της πέργολας που θα μπει σε τρία σημεία, όπως θα μας πει ο Δήμαρχος, αλλά και πώς θα αλλάξει η κίνηση στο κέντρο. Κύριε Λαμπάκη, ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, πράγματι η πολυζητούμενη και πολυζητημένη ανάπλαση γενικότερα του ιστορικού κέντρου έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει από την οδό Κύπρου για πάρα πολλούς λόγους και έχει αρχίσει βέβαια με διασταύρωση και κατοχύρωση της επιστημονικής άποψης πολλών συγκοινωνιολόγων μέσα από μία μελέτη η οποία εγκρίθηκε αφού πέρασε η ίδια η μελέτη από τρεις διαβουλεύσεις. Η πρώτη διαβούλευση πέρασε τον Φεβρουάριο του 2015, δηλαδή ολοκληρωμένη μετά από 20 μέρες στον αέρα δημοσιευμένη και αφού πήραμε τις απόψεις όλων όσων ήθελαν να πούν την άποψή τους. Ξεκινήσαμε κλείνοντάς την για τη δεύτερη διαβούλευση, η οποία έγινε το 2016. Αφού λοιπόν κλείνει και η διαβούλευση 20 μέρες στον αέρα του 2016, συμπεριλαμβανομένης μέσα και της Οδού Κύπρου, πάμε στην τρίτη διαβούλευση δημόσια, η οποία μένει και αυτή 20 μέρες στον αέρα το 2017. Δηλαδή αρχίζοντας από τον Φεβρουάριο του 2015 μέχρι σήμερα, ολοκληρώσαμε τρεις δημόσιες διαβουλεύσεις για τις πεζοδρομήσεις του κέντρου, του παλιού ιστορικού κέντρου, συμπεριλαμβανομένης μέσα και της οδού Κύπρου, και τελειώσαμε μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια με ομόφωνη πρόταση, απόφαση των συγκοινωνιολόγων, οι οποίοι απεφάνθησαν περί της αναγκαιότητας της πεζοδρόμησης όλου του ιστορικού κέντρου, δηλαδή από την οδό Κουντριώτη μέχρι την Ζαρίφιο Ακαδημία, μέχρι την Πλατεία Ανεξαρτησίας και εδώ από την, μέχρι τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και μέχρι την Βασιλέως Αλεξάνδρου, την Παραλιακή Λεωφόρο, που ούτως ή άλλως αυτή έχει την αναμόρφωση και την ανάπλασή της μέσα από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Και ποια είναι η αναγκαιότητα πεζοδρόμησης λοιπόν, των δρόμων, Δήμαρχε? Η αναγκαιότητα της πεζοδρόμησης οφείλεται στο γεγονός ότι το κέντρο της πόλης δεν πρέπει να συντηρεί αυτοκίνητα. Πρέπει να δώσουμε την φιλοσοφία προς τα έξω, ιδιαίτερα προς τους κατοίκους, ότι μία πόλη στο ιστορικό της κέντρο διώχνει τα αυτοκίνητα και έχει τους πεζούς, οι οποίοι έχονται να ηρεμήσουν, να ξεκουραστούν, να συναλλαγούν με τους καταστηματάρχες, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ευχερώς, άνετα και με ασφάλεια για τα παιδιά των οικογενειών. Οι δε επισκέπτες και αυτοί οι οποίοι θα αναζητήσουν αυτήν την εξασφάλιση της ασφάλειας και την ηρεμία του ιστορικού κέντρου και της αγοράς, η οποία θα αναπτυχθεί με πολλά αντικείμενα, θα είναι ηρεμοί ότι εδώ θα βρουν αυτό το οποίο υπάρχει σε όλες τις πολιτισμένες πόλεις. Προχθές πήγαινε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το μισό Ηράκλειο είναι πεζοδρομημένο και εκεί έχουν αναπτυχθεί όλα τα καταστήματα τα οποία δημιουργούν και προσφέρουν αυτήν την γλυκύτητα της ηρεμίας, της διασκέδασης, του καφέ, της εστίασης, των καταστημάτων τα οποία πουλάν σουβενίρ, τα οποία πουλάν ρούχα, παπούτσια κτλ. Αυτός είναι ο προορισμός αυτού του κέντρου και η φιλοσοφία του, οποία είναι με την υπογραφή των συγκοινωνιολόγων αναγνωρισμένος για την Ελλάδα και με μια μελέτη η οποία συμπεριλαμβάνει και την οδό Κύπρου, ακριβώς αυτήν την μελέτη. Έτσι λοιπόν, αρχίζουμε αυτήν την πλέον κατασκευή της πεζοδρόμησης. Τι περιλαμβάνει, Δήμαρχε? Και θα ακολουθήσει και η κατασκευή όλων των άλλων των δρόμων, όπως ακριβώς σας τα περιέγραψα στο τετράγωνο αυτό, γιατί ολοκληρώνουμε τη μελέτη και των άλλων δρόμων προκειμένου να τις αναπλάσουμε, έτσι ώστε να αποτελέσει αυτό το σύνολο το οποίο θα το απολαύσουμε όλοι οι καταστηματάρχες, επισκέπτες και αλεξανδροπολίτες. Περιλαμβάνει λοιπόν αυτό. Όπως βλέπετε, φεύγουν τα τουβλάκια αυτά, τα οποία θα τα κρατήσουμε γιατί έχουν μια ιστορικότητα και κάπου θα τα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα στο διευρυμένο Δήμο μας.
φέρνουμε στο ύψος ακριβώς των μαρμάριων ρήθρων, αφού πιο μπροστά, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε προνοήσει για το δίκτυο των ομβρίων, τα οποία έρχονται από την οικοδομική γραμμή και κατευθύνονται εκεί στα λούκια, τα οποία τα συνδέουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα πλημμυρών και προβλημάτων γενικότερα με το υδάτινο στοιχείο και των βροχοπτώσεων. Εδώ πάνω θα γίνει το περίφημο σταμποτό, όπως ακριβώς γίνεται και στους διαδρόμους της πλατείας Ανεξαρτησίας πίσω από το δικαστήριο. Θα γίνει το σταμποτό με δύο χρώματα άσπρο-κόκκινο για να δώσει την ομορφιά της αντίθεσης των χρωμάτων και ταυτόχρονα την ιδιαιτερότητα ενός πεζοδρόμου, ο οποίος με την ευθεία θα δημιουργήσει μια πεζοδρόμηση τελείως ευθεία από τη μια οικοδομική γραμμή στην άλλη οικοδομική γραμμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μεγαλώνει ο χώρος πάρα πολύ και βέβαια αυτό θα γίνει ανά 20 μέρες, το πρώτο 20ήμερο από την Βασιλέως Αλεξάνδρου μέχρι και την Δικαστηρίων εδώ στην Κλιβαταριά. Θα τελειώσει το πρώτο 20ήμερο, θα ολοκληρωθεί και θα το αποδώσουμε σε κίνηση των πεζών. Το επόμενο 20ήμερο θα πάμε στο μέσον ακριβώς από Δικαστηρίου μέχρι και Εμπορίου και το επόμενο 20ήμερο από Εμπορίου μέχρι και Λεωφόρο Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει και τρεις πέργολες σιδερένιες με γεωμετρικά σχήματα από καραβόπανο, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο θα μπει επί της συμβολής της Κύπρου με τη Δικαστηρία, το δεύτερο επί της συμβολής με την Εμπορίου και το τρίτο επί της συμβολής της Παραλιακής Λεωφόρου με την Οδό Κύπρου. Ο φωτισμός ο οποίος θα μπει θα είναι φώτα τα οποία θα είναι όμορφα, θα είναι υψηλής αισθητικής και βέβαια ο φωτισμός θα είναι τόσο υψηλών προδιαγραφών ώστε να δημιουργεί αυτόν τον ευληματικό δρόμο, τον πεζόδρομο, στα μάτια όλων των επισκεπτών, είτε είναι ντόπιοι είτε είναι ξένοι, να δημιουργεί αυτήν την αίσθηση της απόλαυσης σε ένα χώρο όπου μπορούμε να κινούμε ασφαλώς, ελεύθερα, ήρεμα και απολαυστικά. Μετά λοιπόν από αυτήν την ανάπλαση, η οποία υπολογίζουμε, παρά το γεγονός ότι η σύμβαση μιλάει για 8 μήνες, ο εργολάβος μας υπόσχεται ότι αν δεν έχουμε καιρικά σκυρά φαινόμενα, ότι σε 2 μήνες θα τελειώσει όλο το έργο. Εντός του 2018 δηλαδή θα το δούμε. Εντός του 2018, ναι. Ολοκληρώνουμε τώρα τη μελέτη, σας είπαμε, τους άλλους δρόμους, τους άλλους πεζόδρομους, όπου και εκεί θα γίνουν περίπου αντίστοιχα πράγματα. Και θέλω να τελειώσω όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε αυτήν την ομορφιά, τη δυναμική, η οποία θα συνδυαστεί με την ανάπλαση παραλίας, η οποία και αυτή αρχίζει όσον ούπο, να αντιληφθούν και οι αρνητές αυτής της κατάστασης, η οποία διαρκεί 3,5 ολόκληρα χρόνια και κάποιοι θυμήθηκαν τώρα που την έκλεισα πριν από 6-7 μήνες, μετά από 3 χρόνια και κάτι θυμήθηκαν ότι δεν τους κάνει. Λοιπόν, να μάθουν, και το λέω αυτό με ευγένεια, ότι δεν υπάρχει μεγάλη πόλη χωρίς εμπορικό κέντρο πεζοδρομημένο. Και να μάθουν επίσης ότι τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να κινούνται μέσα στο κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα όταν αυτές οι πόλεις είναι πόλεις σαν την Αλεξανδρούπολη, όπου δεν προβλέφθηκε από καμία δημοτική αρχή ότι στο κέντρο της θα υπάρχει χώρος στάθμευσης. Ιδιαίτερα σήμερα, όπου τα πράγματα είναι τραγικά δύσκολα και δεν μπορούμε να σκάψουμε υπόγεια στο κέντρο, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους κονδύλια ούτε στο ΕΣΠΑ, ούτε ανάδοχοι ιδιώτες. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμεθα προς το πάρκινγκ όλα, το οποίο ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει στα χέρια του Δήμου, έστω και με μίσθωμα. Έστω και με μίσθωμα, το οποίο θα το προσφέρω δωρεάν στους δημότες μου. Και βέβαια να πω ότι το πάρκινγκ για το οποίο κάποιοι, οι οποίοι περίμεναν να έχουν άλλη άποψη, το πάρκινγκ ανάμεσα στο γήπεδο και στο Εγνατία, των 100... Την αναδιαμόρφωση μιλάμε. Ναι, μιλάμε για ολοκληρωτική αναμόρφωση, που λένε μα 320.000 για το πάρκινγκ των 160 θέσεων, όταν ήδη υπάρχει. Θα δείτε όταν πάτε εκεί και όταν είναι γεμάτο, ότι δεν έχει πάνω από 100 θέσεις. Γιατί πηγαίνουν
ανάστατα. Συνεπώς θα πολλαπλασιαστούν οι θέσεις μετά τις παρεμβάσεις, λέτε. Θα διπλασιαστούν. Δήμαρχε, υπάρχει σχέδιο αυτή τη στιγμή για την εκτόνωση της κίνησης? Συγγνώμη, να σας πω ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι χρήματα του προϋπολογισμού του Δήμου. Είναι χρήματα για το χώρο στάθμισης εκεί, είναι χρήματα ΕΣΠΑ. Τα οποία το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στο ΒΑ, ακριβώς. Αν κάποιοι λυπούνται τόσο πολύ τα χρήματα των δημοτών, τους λέω και ακόμη μια φορά ότι δεν είναι χρήματα των δημοτών, είναι ΕΣΠΑ που καταφέραμε και το κερδίσαμε αυτά τα 8,5 εκατομμύρια με κόπο πρώτη όλη την περιφέρεια. Ας απολαύσουμε μια τάξη και μια νοικοκυροσύνη και στο σημείο εκείνο. Δήμαρχε, δύο ερωτήματα για να κλείσουμε. Εάν, επειδή αναφερθήκατε και στην διαβούλευση αλλά και στους επικριτές των πεζοδρομήσεων και της ανάπλασης του κέντρου, εάν υπήρξαν όντως αρνητικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαβούλευσης ή εάν ξεκίνησαν τώρα που ξεκίνησαν μαζί με τις εργασίες, θέλω να πω, και αν υπάρχει σχεδιασμός για την αλλαγή της κυκλοφορίας που αδιαμφισβήτητα θα υπάρξει με όλες αυτές τις πεζοδρομήσεις. Θα σας πω αμέσως. Δεν υπήρξε από αυτούς οι οποίοι φέρονται σήμερα ως αρνητές, δεν ήρθε κανείς σε καμία δημόσια διαβούλευση. Λυπάμαι που το λέω, γιατί τι σημαίνει αυτό? Όταν ξαφνικά θυμούνται αυτοί οι αρνητές και οι επικριτές ότι δεν πρέπει να έχουμε ιστορικό κέντρο, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα πολιτισμένων άλλων οικιστικών χώρων, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την τεκμηριωμένη άποψη των επιστημόνων συγκοινωνιολόγων, οι οποίοι ξέρουν τις πόλεις, έχουν κάνει τις μετρήσεις τους και σε αυτή την πόλη και έχουν καταλήξει ότι εκεί βαδίζει αυτή η Αλεξανδρούπολη και έτσι πρέπει να γίνει. Λέω λοιπόν, τι κρίμα, φαίνεται ότι κάποια άλλα συμφέροντα προσωπικά τους εξυπηρετούν. Ο λαός όμως του Δήμου, ο οποίος αντιλαμβάνεται τα πράγματα και βλέπει ότι η πόλη θα πάρει μια άλλη μορφή αναπτυξιακή. Και επίσης να πω και το άλλο που το λέω και το ξαναλέω. Από το χώρο σταθμεύσεως των 160 αυτοκινήτων που θα δημιουργηθεί επιμελώς και νοικοκυρεμένα, μέχρι την πόρτα του Δημαρχείου είναι 6,5 λεπτά με τα πόδια. Αυτός ο χρόνος για μια πόλη μεγάλη σαν την Αλεξανδρούπολη, για να προσεγγίσει κάποιος στο κέντρο, βάζοντας εκεί το αυτοκίνητό του δωρεάν, δεν είναι πολύ μεγάλος, όπως τουλάχιστον μας λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν, οι συγκοινωνιολόγοι, ξέρουν τις αποστάσεις και επίσης και τις κυκλοφοριακές εντάσεις που δημιουργούνται στην Αλεξανδρούπολη, απεφάντησαν ότι και έτσι όπως είναι, και με πεζοδρομημένο το χώρο αυτόν, δεν υπάρχει η ανάγκη να δημιουργήσουμε κάποιες εναλλακτικές, γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο, δηλαδή από δυτικά προς ανατολικά και ανάποδα, γιατί οι ανάγκες να παρεύουμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας έχουν διπλάσιο χρόνο από αυτόν ο οποίος χρειάζεται σε κάποια χρονικά σημεία, ιδιαίτερα το καλοκαίρι από τις 12 μέχρι τις 2 και το απόγευμα από τις 7, από τις 7.30 μέχρι τις 9. Είναι πολύ ο χρόνος μικρός σε σχέση με αυτόν που χρειάζεται για να επέμβουν. Όταν λοιπόν ένας δήμαρχος κινείται μέσα στα πλαίσια επιστημονικής διερεύνησης, διαπιστωμένης με μετρήσεις και με λάστιχα που πατούσαν τα αυτοκίνητα σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις, όπως αυτός της Λεωφόρου Δημοκρατίας και της Κύπρου, όπου φαίνεται ότι ένα στα 30 αυτοκίνητα έστριβε στην Κύπρο για να πάει προς το λιμάνι, αυτός ο δήμαρχος, ο οποίος μετά από 3,5 χρόνια και από 3 διαβουλεύσεις και από τις 3 διαβουλεύσεις αντίστοιχες στο Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν υπήρχε σχεδόν καμία αντίρρηση, αυτός ο δήμαρχος είναι λαζονικός? Ποιος είναι αληθινά ο δήμαρχος ο οποίος δεν είναι λαζονικός? Κατά αυτούς τους οι οποίοι φέρονται ως αρνητές και παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο, σήμερα συνέλαβαν με την αυτόφρονη διαδικασία τους εργάτες εδώ, γιατί γίναν ανώνυμες καταγγελίες ότι δεν έχουμε την απαιτούμενη άδεια. Καταλαβαίνετε ποιοι κάνουν αυτές τις καταγγελίες. Βέβαια, τους συνέλαβαν τους ανθρώπους, τους οδήγησαν ως εγκληματίες στην τεχνική υπηρεσία και εκεί ανοίξαμε τα χαρτιά μας και τις άδειές μας και διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι όλα είναι νόμιμα. Τέτοιου είδους φοβέρες νομίζω ότι οδηγούν σε άλλα σημεία της εποχής της έλλειψης δημοκρατίας και της τρομοκρατίας. Αλλά ζωνικός δεν είμαι, πέρασα από πολλές διαβουλεύσεις με πολλή δημοκρατία και αυτοί οι τύποι των ανθρώπων ας σταματήσουν να παρεμποδίζουν το έργο της Δημοτικής Αρχής, το οποίο κατατείνει μόνο στην ανάπτυξη και στην πρόοδο.
Αυτά λοιπόν από το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και από την καινούρια οδό Κύπρου. Σε αυτές τις αλλαγές θα πρέπει σιγά σιγά να συνηθίσουμε όλοι μας και σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Δημάρχου να μην κυκλοφορούμε και τόσο πολύ στο αυτοκίνητο, στο κέντρο με τα αυτοκίνητά μας, ή αν μη τι άλλο να μην θέλουμε να πηγαίνουμε παντού εκεί που θέλουμε να πάμε, να αφήνουμε το αμάξι μας απ' έξω. Η evros.gr, για τα υπόλοιπα έργα που έρχονται στην Αλεξανδρούπολη θα είμαστε εδώ.